Στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκπομπή με ένα διαφορετικό θέμα, μια διαφορετική συνέντευξη. Ο Λευτέρης Σιδηρόπουλος είναι ο πρώτος Έλληνας που αναδείχθηκε Mr. Universe 2014 στον χώρο του bodybuilding. Στη Γερμανία έγιναν οι αγώνες και θριάμβευσε ο Λευτέρης Σιδηρόπουλος. Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη τον συνάντησε και μίλησε για πάρα πολλά και για την καριέρα του, αλλά και για τον τίτλο που πήρε στη Γερμανία. Βασικό χαρακτηριστικό του Hulk είναι η τεράστια φυσική του δύναμη. Η δύναμή του εξαρτάται συνήθως από την ψυχολογική του κατάσταση και ιδιαίτερα το θυμό του. Ο Λευτέρης Σιδηρόπουλος όμως δεν χρειάζεται καν να θυμώσει για να γίνει πιο δυνατός. Στην αρχή να σας πω την αλήθεια, ξεκίνησα σαν πιο πολύ από περιέργεια να δω πώς είναι. Δεν ήξερα καν. Ξεκίνησα το 99 να γυμνάζουμε με βάρη, σε ηλικία 16 με 17 χρονών και το αγωνιστικό μου κομμάτι ξεκίνησα από το 2007 και μετέπειτα. Λευτέρη, η ιστορία γράφεται από τους νικητές και αυτό έκανες και εσύ. Είσαι ο πρώτος Έλληνας αθλητής, ο οποίος κατάφερε και κατέκτησε το γενικό τίτλο στο Mr. Universe. Καταρχήν είμαι περήφανος πρώτα απ' όλα για μένα και τη χώρα μου που σηκώσαμε ψηλά την ελληνική σημαία μέσα στη Γερμανία, μέσα στο Αμβούργο. Τι να σας πω, ξέχασα στιγμές. Σίγουρα για να κατακτηθεί ένας τέτοιος τίτλος μόνο εύκολο δεν είναι. Αφού να φανταστείτε, συμμετέχουν γύρω στις από 52 χώρες πάνω από 350 αθλητές. Το συγκεκριμένο αγώνα ξεκίνησα την προετοιμασία μου από αρχές καλοκαιριού. Φαντάζομαι ήταν η προετοιμασία ήταν σκληρή. Ήταν πολύ σκληρή και δυστυχώς δεν ήταν και ευνοϊκός ο καιρός. Γιατί να φανταστείτε τώρα να κάνεις προπονήσεις τέτοιες βαριές με ένταση και να έχει έξω 40 βαθμούς Κελσίου είναι πάρα πολύ δύσκολο, επίπονο. Τραυματισμοί, σαφώς όπως σε όλα τα αθλήματα υπάρχουν. Υπήρχε κάποιος τραυματισμός ο οποίος σε έχει αφήσει εκτός. Το 2011, εκεί που εκτελούσα δυστυχώς τις γαλλικές εκτάσεις, μου κόπηκε ο τένοντας στον περικέφαλο και το χειρουργείο ήταν αναπόφευκτο. Ευτυχώς όμως ο γιατρός μου, ο Τάσος Μουρίκης, θέλω να τον αναφέρω και να είναι καλά ο άνθρωπος, μέσα στο χέρι. Με πήγε πίσω γύρω στους 8-9 μήνες. Αλλά με τις κατάλληλες θεραπείες και την κατάλληλη υπομονή ξανασυνέχισα και επανήλθα και είμαι καλύτερος και τον ευγνωμονώ πάρα πολύ γι' αυτό. Στην Ελλάδα σε τι επίπεδο είναι το bodybuilding? Πιστεύω πως τα τελευταία χρόνια όλο και καλύτερα εξελίσσεται πάρα πολύ. Υπάρχουν πολύ καλοί αθλητές που μπορούμε να παίξουμε στα ίσα πολλούς στο εξωτερικό. Υπάρχουν πολλά ταλέντα. Και επειδή δεν υπάρχει την κατάλληλη υποδομή, χάνονται. Για να φτάσεις σε τέτοιο επίπεδο πολιτισμού, πρέπει να κάνεις θυσίες. Όπως είναι η προσωπική σου ζωή, όπως είναι το οικογενειακό σου περιβάλλον, όπως είναι πολλά πράγματα. Στερείς, ξέρω εγώ, νυχτερινή σου εξόδους, πολλά πράγματα. Αλλά δυστυχώς, δηλαδή, για να φτάσεις στο ίδιο αποτέλεσμα, ο πολιτισμός απαιτεί θυσίες. Λευτέρη, σε τι κατάσταση βρίσκεσαι τώρα και θέλω να μου πεις αν υπάρχουν στα επόμενα σχέδια κάποιος αγώνας. Αυτή τη στιγμή είμαι γύρω στα 120 κιλά, είμαι off-season περίοδο, δεν θα παίξω κάποιον αγώνα τουλάχιστον εντός αυτού του χρόνου. Τα σχέδιά μας είναι για το 2016, θα κάτσουμε να συζητήσουμε με τον προπονητή μου τους προσεχείς αγώνες και θα ευελπιστούμε σε μια πολύ καλή διεθνή διάκριση. Γυναίκες και bodybuilding. Σου αρέσει το ακραίο bodybuilding στις γυναίκες ή προτιμάς το πιο fitness σώμα στη γυναίκα? Στις γυναίκες, οι οποίες είναι αθλήτριες, έτσι, τις σέβομαι, γιατί και αυτές αγωνίζονται, κάνουν την προσπάθειές τους, τα πάντα. Απλά για μένα, καλό είναι το bodybuilding, το ακραίο, το bodybuilding, το βαρύ, είναι καθαρά αντρικό θέμα. Η γυναίκα, στην ουσία, σε εγωγή, χάνει τη φιλικότητά της. Θα σε ενδιέφερε, θα ήθελες να ασχοληθείς κάποια στιγμή με την προπονητική? Βεβαίως, το έχω εννοείται στο μυαλό μου αυτό, αλλά τουλάχιστον
στα προσεχές χρόνια που είμαι ενεργός αθλητής και έχω το αγωνιστικό κομμάτι, στο προσεχές μέλλον, όταν αποσυρθούμε από την ενεργοδράση, θα έλεγα.